Μικρό καλάθι φαίνεται να κρατά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφορικά με το θέμα της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στο νησί και τις προσδοκίες που πιθανόν να δημιουργούνται στον κυπριακό λαό συνιστώντας ταυτόχρονα αυτοσυγκράτηση. Αυτό που θέλω να πω δεν είναι η καλλιέργεια προσδοκιών, είναι η συνεχής προσπάθεια να προσελκύσουμε επενδύτες. Δεν λέει κανένας ότι όταν προσπαθείς, όταν επιμένεις, θα είσαι και πάντοτε επιτυχής. Θέλω να είμαστε συγκρατημένοι, να μην καλλιεργούμε ψευδεστήσεις των λαών, ούτε και είναι η πρόθεση μας, ούτε και νομίζω ωφελεί σε οτιδήποτε ή οποιαδήποτε ψευδής παράσταση. Παρά το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει, βρισκόμαστε ακόμη σε διερευνητικό στάδιο, τόνισε ο Νίκος Αναστασιάδης, προσθέτοντας ότι στην παρούσα φάση ο κάθε επενδυτής θέλει να επιβεβαιωθεί ότι οι πιθανές επενδύσεις του στην Κύπρο θα αποδώσουν καρπούς. Το διερευνούμε και αυτό ήθελαμε. Γιατί η Κύπρος προσφέρει ευκαιρίες και προσφέρεται για επενδύσεις. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα έχουμε κάτι θετικό να εξαγγείλουμε. Υπάρχει έντονο το ενδιαφέρον, θα πρέπει να πω, αλλά παραμένουμε απλώς στο διερευνητικό στάδιο. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι δεν θα σταματήσουν οι προσπάθειες για εισρωή κεφαλαίων εξωτερικού στην Κύπρο, είτε από τις χώρες τις οποίες έχουμε ήδη επισκεφθεί, είτε από τις χώρες τις οποίες έχουν προγραμματιστεί επισκέψεις. Οι δηλώσεις του Προέδρου έγιναν στο περιθώριο της επίσκεψής του στο στρατόπεδο αντιστράτηγου Στυλιανού Καλμπουρτζή στο Δελίκηπο με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα. Ο Πρόεδρος συνοδευόταν από τον Υπουργό Άμυνας Χριστόφορο Φωκαΐδη και τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγο Στυλιανό Νάση.